Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στο Skype μας. Πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Σαλαμίνας, τον Γιώργο τον Καζαμία. Είμαστε εδώ με τον Ντούσαν Κέρκες πάντα. Θα έχουμε και την άποψη του Ντούσαν για, για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βανίκο. Καλησπέρα, Μαρίνα. Καλησπέρα και στον Ντούσαν και σε όλους τους τηλεθεατές, τηλεθεατρίες που μας παρακολουθούν. Γιώργο, η νίκη ήταν πολύ σημαντική χθες. Σας έχει φέρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Είναι μια νίκη η οποία σε έναν μεγάλο βαθμό ίσως και να σας φέρνει πολύ κοντά στην κατάληψη μιας από τις τέσσερις πρώτες θέσεις. Ή είναι νωρίς ακόμα να το πει κάποιος? Ναι, είναι νωρίς. Ανήκουμε την έννοια ότι υπάρχουν ακόμα 10 αγωνιστικές, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν έχουμε φανταστεί την ομάδα μας να παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη δεύτερη κατηγορία. Το ζήτημα είναι σε ποια θέση από τις τέσσερις θα τερματίσει η ομάδα μας και εμείς θέλουμε να ανέβουμε στην πρώτη κατηγορία ως πρωταθλητές. Ήταν καταλυτική η απόφασή σας για να επιστρέψει ο Σάββας ο Μπουρσαϊτίδης και να κίνει μεταγραφή ο Φλόριαν Τολμές? Διότι είναι δύο παράγοντες που δείχνουν να έχουν βοηθήσει αρκετά τη Σαλαμίνα το τελευταίο διάστημα. Ναι, θεωρώ ότι από τη στιγμή που κάτι πήγαινε στραβά στην ομάδα, γιατί αν όλα πήγαιναν καλά, προφανώς δεν θα προχωρούσαμε στην οποιαδήποτε αλλαγή. Πήραμε την απόφαση για να έχουμε ένα νέο προπονητή, ένα γνώριμο, παλιό γνώριμο, όπως είναι ο κ. Προστατήδης. Θεωρώ ότι στις τρεις αγωνιστικές, στις 17 μέρες που είναι μέχρι σήμερα στη Νέα Σαλαμίνα, έχει βάλει το δικό του στίγμα και έχουμε ακόμα πάρα πολλά να προσφέρουμε και πάρα πολλά να προσφέρει, γιατί αντιλαμβάνεστε μέσα σε 17 μέρες δεν μπορεί να κάνει τεράστιες αλλαγές. Όμως νομίζω ότι έχει εμφυσίσει στους ποδοσφαιριστές ένα κομμάτι της δικής του φιλοσοφίας και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στο αγωνιστικό κομμάτι. Τρία παιχνίδια έχουμε δεχτεί μόλις έναν γκολ. Έχουμε πάρει τρεις συνεχόμενες νίκες και θεωρώ ότι και το έχει πει και ο ίδιος ο προπονητής ότι και το χθεσινό αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο από το 3-1. Άρα νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θεωρείται ως σωστή απόφαση, γιατί το δείχνουν και τα αποτελέσματα. Και είναι πολύ καθοριστικό και το επόμενο παιχνίδι με τον Ακρίτα, που έρχεται αυτή την εβδομάδα. Ναι, εμείς βλέπουμε εβδομάδα με εβδομάδα, γι' αυτό πολλές φορές ερωτηθήκαμε ότι είχαμε το παιχνίδι με τον Ερμή και το παιχνίδι με τον Ακρίτα. Λέγαμε ότι ήμασταν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι με τον Ερμή. Αφού τα καταφέραμε και το κάναμε και με πολύ καλή απόδοση, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, συγκεντρωνόμαστε στον αγώνα του Σαββάτου με τον Ακρίτα Χλώρακας, μια ομάδα η οποία νομίζω ότι έχει δείξει την αξία της και την ποιότητά της. Βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ένα πόντο κάτω από την Νέα Σαλαμίνα. Έχουμε το παιχνίδι στο δικό μας το γήπεδο. Νομίζω χθες ότι η παρουσία του κόσμου μας έχει κάνει διαφορά. Μιλάμε για ένα παιχνίδι δεύτερης κατηγορίας, όπου είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον τα μισά παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας, αν όχι περισσότερα, θα είχαν κόψει λιγότερα εισιτήρια από το χθεσινό το δικό μας. Που πιστεύω ότι είναι η σημαντική διαφορά μας και με τις άλλες ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους μαζί μας. Το να έχεις αυτόν τον κόσμο στο πλευρό σου που να σου δίνει δύναμη, πάθος, φωνή, δύναμη σε όλο το 90 λεπτό, νομίζω ότι είναι μια πολύ ουσιαστική και σημαντική διαφορά από τους αντιπάλους μας. Είναι όντως πάρα πολύ ανταγωνιστικό το φετινό πρωτάθλημα και της δεύτερης κατηγορίας. 6 ομάδες διεκδικούν 4 θέσεις. Πώς περιμένετε ότι θα πάει συνέχεια? Έτσι, με βάση με αυτά που βλέπουμε, θεωρούμε ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Ναι, δυστυχώς για μας που είμαστε ο παδί της Νέας Σαλαμίνας, είναι ανταγωνιστικό γιατί είμαστε μία από τις ομάδες που εμπλέκεται ουσιαστικά στα εισιτήρια της ανόδου. Ευτυχώς για τον υπόλοιπο κόσμο όμως, θεωρώ ότι η μάχη θα κρατήσει μέχρι τέλους. 10 αγωνιστικές δεν είναι ούτε πολλές ούτε λίγες για να ολοκληρωθεί. Εμάς το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να βρισκόμαστε εμείς σε αυτή τη θέση μέχρι το τέλος. Και νομίζω όμως ότι αυτή η αγωνία θα κρατήσει μέχρι τέλους. Ευελπιστούμε εμείς όμως ότι με τα αποτελέσματα τα δικά μας, δηλαδή από τη στιγμή που
βρισκόμαστε στις προνομιούχες θέσεις, εξαρτώμαστε και από τα δικά μας πόδια ουσιαστικά αποκλειστικά. Και έτσι, όταν εμείς κερδίζουμε, δεν θα μας ενδιαφέρουν και τα αποτελέσματα των αντιπάλων. Όμως, μια έτσι πρόβλεψη, εκτίμηση, νομίζω ότι θα πάει μέχρι τέλους για να κλειδώσει ουσιαστικά η τετράδα που θα ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλή επιτυχία στη Νέα Σαλαμίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.